Το κουκί και το ρεβίθι. Μια εκπομπή μαγειρικής που επιμελείται ο πατέρας Καλίνικος Κρίκης και παρουσιάζει σε συνεργασία με την Παρασκευή Σκαρύπα. Καλησπέρα φίλοι ακροατές, καλησπέρα Παρασκευή. Καλησπέρα σας. Για μία ακόμα φορά, εδώ στην εκπομπή το Κουκί και το Ρεβίθι, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως, Ράδιο Ελπίδα, στους 102 και 3 στα FM. Στη σημερινή εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε νηστίσιμες συνταγές, μία σαλάτα με ρεβίθια και ταχίνι, σουπιές με κοκάρια στη φάδο, θα κάνουμε ένα γλυκό μάλλον κέικ, φανουρόπιτα δηλαδή, και θα δώσουμε και τη συνταγή για το λικέρ ρόδι. Και όπως πάντοτε η Παρασκευή θα ξεκινήσει με την ανάγνωση του μπαχαρικού μας, που για σήμερα θα είναι Παρασκευή το πιπέρι. Το πιπέρι. Πολύ ωραία λοιπόν, ο λόγος σε ένα Παρασκευή, ξεκινάμε να μας διαβάζει για το πιπέρι. Σας ευχαριστώ. Πιπέρι. Ο βασιλιάς των μπαχαρικών, από τα πιο παλιά και ίσως το δημοφιλέστερο και πιο κοινό μπαχαρικό σε όλον τον κόσμο. Οι κόκκοι του πιπεριού είναι η καρπή ενός αναρχητικού φυτού που μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 10 μέτρα ύψος. Στη νότια Ινδία τα φυτά αυτά τυλίγονται γύρω από φοίνικες ή ευκάλυπτους και αποτελούν αξιοθέατο. Αν και υπάρχουν γύρω στις 1000 ποικιλίες, οι σπουδαιότερες είναι αυτές που μας δίνουν το γνωστό πιπέρι, άσπρο, πράσινο και μαύρο, καθώς και το μακροπίπερο και το πιπέρι κιουμπέπ. Το πράσινο πιπέρι είναι η άγουρη κόκκι του φυτού με λιγότερο άρωμα αλλά την ίδια γεύση με τα υπόλοιπα είδη. Το μαύρο πιπέρι είναι ο όριμος καρπός μιας από τις ποικιλίες του πιπεριού. Έχει το πιο έντονο άρωμα από όλα και την πιο δυνατή γεύση. Το άσπρο πιπέρι είναι η καρδιά του φρούτου, ό,τι μένει όταν αφαιρείται το περικάρπιο, η φλούδα δηλαδή που περιβάλλει τον καρπό, γι' αυτό και είναι πιο λίγο από όλα τα άλλα είδη πιπεριού. Επιπλέον είναι λιγότερο αρωματικό αλλά με περισσότερη αψάδα και πιο επιθετική γεύση. Το πιπέρι κιουμπέπ είναι της ίδιας οικογένειας, μοιάζει με το μαύρο πιπέρι, αλλά κάθε κόκκος έχει ένα μικρό κοτσανάκι και η γεύση του είναι ένα μείγμα από πιπέρι, ρετσίνη και λεμόνι. Δεν το βρίσκουμε εύκολα στην αγορά, αλλά η γεύση του έχει αρκετό ενδιαφέρον. Το μακροπίπερο είναι περισσότερο γλυκό και αρωματικό. Είναι ίσως το σπανιότερο από όλα τα είδη, αφού η καλλιέργειά του έχει μειωθεί αρκετά στην Ινδία, όπου κυρίως παράγεται. Το ροζ πιπέρι είναι ο καρπός ενός θάμνου που συγγενεύει με την οικογένεια των πιπεριών, είναι αρωματικό και θέλει προσοχή στη συντήρησή του επειδή είναι εξαιρετικά ευαίσθητο και η εξωτερική του φλούδα τρίβεται πολύ εύκολα, οπότε και πάβει να είναι τόσο όμορφο στην όψη. Στην αγορά υπάρχουν φυσικά όλα τα είδη πιπεριού αποξηραμένα. Κυκλοφορούν επίσης βαζάκια με πράσινο πιπέρι σε άλμη, το οποίο συλλέγεται άγουρο για να έχει το χρώμα του, ενώ η άλμη καθυλώνει τη δράση των ενζήμων του που είναι υπεύθυνα για την αλλαγή του χρώματός του. Η γεύση, το άρωμα και το μέγεθος των κόκκων του πιπεριού διαφέρουν ανάλογα με τον τόπο προέλευσης. Καλύτερο όλων θεωρείται το ινδικό πιπέρι με τη σωστή αναλογία σε άρωμα, γεύση και αψάδα. Το πιπέρι Ινδονησίας έχει μικρότερο μέγεθος και πιο λεμονάτη γεύση. Το πιπέρι Μαλαισίας είναι το πιο ήπιο σε γεύση και άρωμα και είναι η συνηθέστερη ποικιλία που βρίσκουμε στις αγορές όλου του κόσμου. Η ουσιαστική του χρήση στη μαγειρική είναι να διεγείρει την όρεξη αρωματίζοντας το φαγητό. Το μαύρο πιπέρι είναι ιδανικό για αυτή τη δουλειά και ο πιο συνηθισμένος τρόπος για να το απολαύσουμε είναι να βάλουμε 2-3 γύρους του πιπερόμιλου πάνω από το πιάτο. Το άσπρο πιπέρι συνηθίζεται σε άσπρες σάλτσες για να μην κάνει χρωματική αντίθεση και σε όσα πιάτα νομίζουμε ότι δεν πρέπει να κυριαρχεί η γεύση του, απλώς να έχουμε ένα διακριτικό ελαφρύ κάψιμο. Το πράσινο πιπέρι ταιριάζει περισσότερο με πουλερικά και αφήνει πολύ ευχάριστη αρωματική γεύση σε σάλτσες.
Το ροζ πιπέρι είναι τέλειο για θαλασσινά, αλλά και για να διακοσμήσουμε ένα πιάτο και να του δώσουμε ευχάριστο άρωμα. Είναι ένα χαρισματικό μπαχαρικό, αφού ταιριάζει με όλα σχεδόν τα υπόλοιπα μπαχαρικά και μπορεί να συμμετέχει στο μαγείρεμα ενός πιάτου με όλες τις τεχνικές και με όλα τα υλικά. Πολύ ωραία Παρασκευή. Είδαμε και τις ιδιότητες του πιπεριού και περιλαμβάνει μια μεγάλη γκάμα φαγητών και το χρησιμοποιούν σχεδόν σε όλες τις κουζίνες. Ας περάσουμε σε αυτό το σημείο σε ένα μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε για τις συνταγές μας.
Μετά το μουσικό μας διάλειμμα, ο λόγος σε εσάς, πατέρα Καλίνικε, να ξεκινήσουμε με τη σαλάτα ρεβίθια με ταχίνι. Ναι, πολύ ωραία Παρασκευή. Για τη σαλάτα ρεβίθια, τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι τα εξής. 250 γραμμάρια ρεβίθια, ένα ζωμό λαχανικών στα ψυγεία του σούπερ μάρκετ θα το βρούμε, ένα φρέσκο κρεμμυδάκι, μία κόκκινη πιπεριά, μία πράσινη πιπεριά, ένα καρότο, σταφίδες, κουκουνάρι, ένα μάτσο μαϊντανό, ένα φλιτζάνι ελαιόλαδο, ένα φλιτζάνι χυμό πορτοκαλιού, ένα φλιτζάνι χυμό λεμονιού, ταχίνι, κίμινο, ροζ πιπέρι και αλάτι. Για την εκτέλεση, θα μουλιάσουμε από βραδύς τα ρεβίθια σε κρύο νερό με ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη. Αυτό το συνηθίζουμε στο μούλιασμα Παρασκευή, να βάζουμε λίγο ζάχαρη. Σε όλα τα όσπρια ή μόνο στα ρεβίθια. Συνήθως τα ρεβίθια τα οποία είναι και πιο χοντρά και θέλουν το πιο πολύ μούλιασμα. Και τα δίνει πολύ ωραία γεύση και βοηθάει στο μούλιασμα, ναι, να γίνει πιο εύκολο. Οπότε, αφού θα βράσουμε τα ρεβίθια μας, αν τα βράσουμε στη χύτρα, θα είναι πολύ πιο εύκολο. Τα βράζουμε με ένα ζωμό λαχανικών, αυτό που είπαμε, και λίγο αλάτι. Για μισή ώρα στη χύτρα. Αν βάλουμε όμως κανονική κατσαρόλα, θα τα βράσουμε περίπου για μία ώρα. Αφού βράσουμε τα ρεβίθια μας, τα κατεβάζουμε με τη φωτιά, δεν θέλουμε να γίνουν πολύ βρασμένα, να κρατιούνται για να μπορέσουν να ανακατευτούν στη σαλάτα, να μην διαλύονται. Οπότε, στη συνέχεια, κόβουμε τα λαχανικά μας μπρινουάζ, δηλαδή ψιλοκομμένα, δηλαδή το κρεμμυδάκι μας, την κόκκινη πιπεριά, την πράσινη πιπεριά, το καρότο και το μαϊντανό μας και τα αφήνουμε στην άκρη. Αφού καμπουρντίσουμε το κουκουνάρι μας σε αντικολλητικό τηγάνι, χωρίς λάδι, μόνο απλώς να το καμπουρντίσουμε. Αναμειγνύουμε το κουκουνάρι με όλα τα λαχανικά μας τα κομμένα. Στη συνέχεια, ανακατεύουμε το ελαιόλαδο με το χυμό πορτοκαλιού, το χυμό του λεμονιού και το ταχίνι. Συνήθως βάζουμε 2 κουταλιές ταχίνι στην αρχή της σούπας. Αν δούμε Παρασκευή ότι το θέλουμε λίγο πιο έντονο στη γεύση και να μας βγάζει αυτό το άρωμα του ταχινιού, μπορούμε να προσθέσουμε ακόμα μία κουταλιά ή και 2 πολλές φορές. Και ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά, τα υγρά δηλαδή. Οπότε, στο μπολ σε μια μεγάλη γαβάθα, ανακατεύουμε τα ρεβίθια με τα λαχανικά και τη σως του ταχινιού και έπειτα προσθέτουμε το κίμινο, τις σταφίδες, το ροζ πιπέρι και αλατίζουμε. Ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά και έχουμε μια υπέροχη σαλάτα. Πολύ νόστιμη ακούγεται η συνταγή που μας δώσατε. Να επαναλάβουμε στο σημείο αυτό τα υλικά για τους φίλους σου ακροατές. Για τη σαλάτα ρεβίθια με ταχίνι θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια ρεβίθια, ένα ζωμό λαχανικών σπιτικό, ένα φρέσκο κρεμμυδάκι, μία κόκκινη πιπεριά, μία πράσινη πιπεριά, ένα καρότο, σταφίδες, κουκουνάρι, ένα ματσάκι μαϊντανό, ένα φλιτζάνι ελαιόλαδο, ένα φλιτζάνι χυμό πορτοκαλιού, ένα φλιτζάνι χυμό λεμονιού, ταχίνι, κίμινο, ροζ πιπέρι και αλάτι. Πολύ ωραία Παρασκευή και αφού τελειώσαμε με τη σαλάτα μας, ας περάσουμε και στο κυρίως πιάτο για σήμερα, το οποίο είναι σουπιές στη φάδο με κοκάρια. Τα κοκάρια είναι τα μικρά κρεμμυδάκια που είναι ειδικά για το στιφάδο μας. Προχωρώντας λοιπόν, θα χρειαστούμε για 4 άτομα, τα υλικά μας είναι 1 κιλό σουπιές φρέσκες ή κατεψυγμένες Παρασκευή. Να είναι καθαρισμένες, να βγάλουμε δηλαδή από μέσα και τα μελάνια τους και όλα, να τις έχουμε καθαρές, έτοιμες. 120 ml ελαιόλαδο, 1 κιλό κρεμμύδια κοκάρια στιφάδου δηλαδή, 4 με 5 κουταλιές σούπας ξύδι, 1 ποτηράκι του κρασιού κόκκινο ξηρό κρασί, 1 κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας ή 1 κονσέρβα ντοματάκια κονκασέ.
3 δαφνόφυλλα, 2 κόκκους μπαχάρι, 1 κλονάρι δεντρολίβανο, τα φύλλα ή 1 κουταλάκι του γλυκού ξεροτριμμένο. 1 ξύλο κανέλας μικρό ή μισό κουταλάκι του γλυκού τριμμένη κανέλα, αλάτι και πιπέρι και 1 ποτήρι νερό. Για την εκτέλεση της συνταγής θα κόψουμε τις σουπιές μας σε μικρά κομματάκια, φίλοι ακροατές, 2 με 3 εκατοστά δηλαδή το πάχος τους θα είναι. Σε βαθιά κατσαρόλα θα ζεστάνουμε το λάδι σε μέτρια φωτιά και θα σοτάρουμε τα κρεμμυδάκια μας για περίπου 3 με 4 λεπτά. Ρίχνουμε τις σουπιές και συνεχίζουμε το σοτάρισμά μας για ακόμα 1 λεπτό, μέχρι να εξατμιστούν όλα τα υγρά τους. Προσθέτουμε το ξύδι και το κρασί, περιμένουμε Παρασκευή 1 με 2 λεπτά να εξατμιστεί το αλκοόλ και ρίχνουμε την ντομάτα, τη δάφνη, το μπαχάρι, το δεδρολίβανο, την κανέλα, το αλάτι, το πιπέρι και στο τέλος το νερό. Σκεπάζουμε με το καπάκι την κατσαρόλα μας και βράζουμε για 45 λεπτά. Μόλις γίνει στα 45 λεπτά πιστεύω ότι θα έχει βράσει. Θα το δούμε και με το πυρούνι μας. Αν θέλει λίγο ακόμα μπορούμε να προσθέσουμε λίγο νερό και να την αφήσουμε ακόμα λίγο να βράσει για κάνα δεκάλεπτο. Αλλά πιστεύω ότι στα 45 λεπτά θα είναι έτοιμη η σουπιά μας Παρασκευή. Οπότε αυτό είναι το φαγητό μας. Τα κρεμμύδια γλυκένουν το φαγητό και βοηθάνε στο να μελώσει η σάλτσα μας. Πρέπει εδώ να προσέξουμε Παρασκευή το αλάτι της μάμας, δηλαδή να είναι με μέτρο, γιατί ήδη οι σουπιές περιέχουν μέσα αλάτι. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι, μπορούμε να την κάνουμε και στη χύτρα αυτό το φαγητό ή... Όχι, επειδή όχι. Είναι η σουπιά ήδη μαλακή και σε 45 λεπτά θα βράσει, καλύτερα είναι στην κατσαρόλα για να μπορούμε να ελέγχουμε κιόλας για το δέσιμο της σάλτσας. Να μην μας κολλήσει και είναι πιο καλύτερο σε κανονική κατσαρόλα. Πολύ ωραία, νόστιμη και νηστίσιμη η συνταγή μας. Να επαναλάβουμε τα υλικά για τους φίλους σου ακροατές. Θα χρειαστούμε για 4 άτομα, 1 κιλό σουπιές φρέσκες ή κατεψυγμένες καθαρισμένες, 120 ml ελαιόλαδο, 1 κιλό κρεμμύδια κοκάρια, 4 με 5 κουταλιές της σούπας ξύδι, 1 ποτηράκι του κρασιού κόκκινο ξηρό κρασί, 1 κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας ή 1 κονσέρβα ντοματάκια κονκασέ, 2 ή 3 δαφνόφυλλα, 2 κόκκους μπαχάρι, 1 κλωναράκι δεντρολίβανο φρέσκο τα φύλλα ή 1 κουταλιά του γλυκού ξερό, 1 ξυλάκι κανέλας ή μισή κουταλιά του γλυκού τριμμένη κανέλα, αλάτι, πιπέρι και 1 ποτήρι νερό. Πολύ ωραία Παρασκευή. Στο σημείο αυτό να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε με το γλυκό μας και το λικέρ ρόδι.
Μετά το μουσικό μας διάλειμμα, να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, να παρουσιάσουμε τα επιδόρπια. Για σήμερα έχουμε φανουρόπιτα και λικέρ ρόδι. Ναι, φανουρόπιτα και λικέρ ρόδι. Φανουρόπιτα, η οποία μας την έστειλε μία πολύ καλή μας φίλη, η Ειρήνη, και την ευχαριστούμε για αυτό. Την ευχαριστούμε. Και την έχω δοκιμάσει και εγώ, την έχω κάνει, οπότε είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα. Εγγυημένοι. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, για τα υλικά μας, για τη φανουρόπιτα, θα χρειαστούμε ένα ποτήρι λάδι, αλλά στο ποτήρι λάδι θα βάλουμε μισό ελαιόλαδο, μισό σπορέλαιο Παρασκευή. Μία κούπα ζάχαρη, αλλά θα αφήσουμε ένα δάχτυλο, δεν θα είναι μέχρι πάνω γεμάτη, ένα δάχτυλο θα αφήσουμε κενό, δηλαδή μία κούπα του καφέ που πίνουμε τον Nescafé. Ναι. Μία πορτοκαλάδα, δηλαδή ένα κουτάκι με ανθρακικό πορτοκαλάδα. Δεν μας ενδιαφέρει όποια μάρκα να είναι. Μας ενδιαφέρει να είναι ένα κουτάκι πορτοκαλάδα με ανθρακικό. Ένα κουταλάκι κανέλα. Μισό κουταλάκι μοσχοκάριδο φρέσκο τριμμένο. Ένα φαρινά παλεύρι, ολόκληρο θα το βάλουμε. Και άχνη ζάχαρη. Χτυπάμε λοιπόν όλα τα υλικά στο μίξερ. Λαδώνουμε το ταψί μας ή τη φόρμα του κέικ. Εγώ εδώ χρησιμοποιώ και η φίλη μας η Ειρήνη χρησιμοποιούμε το κέικ, τη φόρμα δηλαδή, και βγαίνει πολύ και πιο όμορφο και είναι και εύκολο να το κόψουμε σε φετούλες, γιατί η φόρμα ξέρει της Παρασκευή ότι αφήνει και τις γραμμές από πάνω. Ναι. Οπότε καλό θα είναι να το βάλετε στη φόρμα του κέικ. Βουτυρώστε τη φόρμα, βάζουμε βούτυρο σε όλη τη φόρμα και ρίχνουμε το μείγμα μας μέσα αφού το χτυπήσουμε στο μίξερ. Και θα το ψήσουμε στους 200 βαθμούς. Θα δούμε τώρα. Μόλις μας φουσκώσει, δεν θέλει και πάρα πολύ. Δεν έχουμε, γιατί δεν έχει αυγά μέσα και κάτι άλλο. Οπότε θα δούμε. Μόλις ροδοκοκκινήσει από πάνω, θα βάλουμε με την οδοντογλυφίδα μας μέσα. Θα δούμε αν βγαίνει στεγνό, καθαρή. Και είμαστε έτοιμοι. Αφού βγάλουμε τη φανουρόπιτα από το φούρνο, την αφήνουμε να κρυώσει και από πάνω πασπαλίζουμε με άχνη ζάχαρη. Πολύ ωραία. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε και σε ταψί κανονικά για φανουρόπιτα. Και σε ταψί για φανουρόπιτα για να την πάμε στην εκκλησία. Ναι. Αλλά και το Αγίου Φανουρίου που μας πέρασε Παρασκευή, εγώ την είχα πάει κανονικά στη φόρμα του κέικ. Δηλαδή και την βάζεις και στην πιατέλα και κάθεται εξίσου όμορφα. Πολύ ωραία. Να επαναλάβουμε τα υλικά. Για τη φανουρόπιτα θα χρειαστούμε ένα ποτήρι λάδι, μισό ελαιόλαδο, μισό σπορέλαιο, μία κούπα ζάχαρη, όχι γεμάτη μέχρι πάνω, ένα κουτάκι πορτοκαλάδα με ανθρακικό, ένα κουταλάκι κανέλα, μισό κουταλάκι μοσχοκάριδο, ένα φαρινάπ, αλεύρι, ζάχαρη άχνη για το πασπάλισμα. Πολύ ωραία Παρασκευή. Ευχαριστούμε ξανά τη φίλη μας την Ειρήνη. Και να περάσουμε στο λικέρ ρόδι. Ένα πολύ ωραίο αφέψιμα, το οποίο είναι και εύκολο στην παρασκευή του. Θα χρειαστούμε λοιπόν 2 φλιτζάνες σπόρους ροδιού, 2 φλιτζάνια κονιάκ, 2 φλιτζάνια ζάχαρη, 2 ξύλα κανέλας και 4 γαρίφαλα. Βράζουμε σε κατσαρόλα όλα τα υλικά. Ανακατεύουμε βέβαια Παρασκευή για να λιώσει η ζάχαρη. Μόλις δούμε ότι πάρει 2 βρασμούς, 2 βράσεις δηλαδή, τα κατεβάζουμε από τη φωτιά και αφήνουμε όπως είναι όλα τα υλικά στην κατσαρόλα για 24 ώρες. Μόλις περάσει το 24ωρο, παίρνουμε ένα τούλι και στραγγίζουμε το ζουμί μας. Μένουν τα σπόρια δηλαδή πάνω και μένει καθαρό το ζουμί. Αυτό το σιρόπι δηλαδή που θα μείνει, το παίρνουμε, το τοποθετούμε, το βάζουμε δηλαδή μέσα σε μία καράφα και το αφήνουμε και μπορούμε ήδη από εκείνη τη μέρα, την επόμενη μέρα από το 24ωρο, να αρχίσουμε να πίνουμε το λικέρ μας. Πολύ εύκολη συνταγή. Εύκολο και πολύ γευστικό και μας ξεντροπιάζει κιόλας από πολλές σε επισκέψεις, σε καλεσμένους. Πολύ ωραία. Να επαναλάβουμε τα υλικά. Θα χρειαστούμε 2 φλιτζάνια σπόρους ροδιού, 2 φλιτζάνια κονιάκ, 2 φλιτζάνια ζάχαρη, 2 ξύλα κανέλας και 4 γαρίφαλα.
Να πούμε στο σημείο αυτό ότι οι φίλοι ακροατές που επιθυμούν να παρουσιάσουμε τις δικές τους συνταγές στην εκπομπή μπορούν να μας στέλνουν στο mail του σταθμού τις συνταγές τους στο radioelpida@gmail.com και στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως www.imalex.gr μπορούν να βλέπουν τις συνταγές που παρουσιάζουμε αναρτημένες. Πολύ ωραία. Στο σημείο αυτό να αποχαιρετήσουμε την Παρασκευή τους φίλους ακροατές και να έχουν ένα καλό απόγευμα. Χαίρετε. Καλό σας απόγευμα. Το κουκί και το ρεβίθι. Μια εκπομπή μαγειρικής που επιμελείται ο πατέρας Καλίνικος Κρίκης και παρουσιάζει σε συνεργασία με την Παρασκευή Σκαρύπα.